θλιβερό το θέμα. Δεν είχε γιατί... έρθει καμιά φορά. Θλιβερό. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Άσε μας, ρε Γιώργο, τώρα υποτίθεται ότι ο άντρας είναι αντιπρόεδρος. Πώς τον είπες? Αντιπρόεδρος κόμματος. Και πας στο. Γιατί παιδιά, όλοι κοιτάνε το στήθος σου. Δεν είναι ωραία. Γιατί να μην κοιτάνε. Παιδιά, σας παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ ευχαριστήσει. Κάτσε λίγο. Συγγνώμη, να μην λίγο μάτι. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν ανέκαθεν ένα large κόμμα και η κυρία Μανουλίδου. Ελά, πάτε καλά. Λόγω Νέα Δημοκρατία θα λέγε τα πάντα. Μα είναι λόγω κιόλα, γιατί πέφτει. Ήθελε μεγαλύτερο. Ρε Μαρία, τι είπα, δε κάτσε. Τι να πω, εμένα η αισθητική μου αυτό το πράγμα δεν μου. Επειδή εκεί θα έπρεπε, δηλαδή. Εκεί δεν θα έπρεπε να τα αντιμένει έτσι τόσο σεξι. Γιατί αυτό σε ενοχλεί. Γιατί με την Τζέσικα Ράμπιτ, είναι δυνατόν, τι πήγε να κάνει εκεί ακριβώ την ταινία έτσι. Να σου πω κάτι, γιατί σε ρωτάω. Στη βάφτιση του Δημήτρη, Γιώργο, πε. Όλοι μετά οι καλεσμένοι. Οι παπάδες καλέ, να στατώθηκαν. Μην λες τώρα τι πράγμα. Λέγανε ότι πιο σεξ ήταν η Ευγενία Μανολίου. Όχι, τώρα κάτι για του παπάδες, αλλά δεν το. Όχι, καμία σχέση. Ο κόσμος, παιδί μου, καλεσμένοι, μην ακούστε τι φορούσε. Τι λέει. Η Σάσα τι λέει. Φορούσε ένα μίνι φόρεμα. Ωραία, σε μία βάση. Και όλοι, α μη συγγενεί, όχι, δεν εννοώ του χώρου. Δεν ήταν σύζυγο αντιπρόεδρο. Έχει κάνει πολύ καλό, παιδιά, η γιόγκα τη συγκεκριμένη. Έχει κάνει πολύ καλό. Όχι, όχι, κάνει γιόγκα. Δεν κάνει γιόγκα. Μάλιστα. Όλα χρειάζονται στο πρόεδρο. Σου πω κάτι, χρειάζονται όλα στο κόμμα και η very very sick. Αν γίνει το δημιουργό του Άντρα. Και το Μαρία Μητσοτάκη και το σεξι. Ξέρω Μανολή, θα ψήφισα πολύ άντρα. Ναι, 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 να